Ξεκίνησε η διαδικασία 7 η ώρα το πρωί κανονικότατα σε όλα τα κλινικά τμήματα στην Αρκαδία. Υπάρχει μια κανονική ροή. Εδώ που βρισκόμαστε στο πνευματικό κέντρο αυτή την ώρα είμαστε περίπου στα 500 άτομα και υπάρχει μια συνεχόμενη ροή των ψηφοφόρων, οπότε φαίνεται ότι η συμμετοχή θα είναι σημαντική και ενισχυμένη σε σχέση και με το πρώτο γύρο. Δεν έχει προκύψει κάποιο πρόβλημα συγκεκριμένο, υπάρχει ομαλότητα στην όλη διαδικασία. Από όλα τα τμήματα η αναφορά που έχουμε αυτή την ώρα είναι ότι η διαδικασία εξελίσσεται κανονικά και πιστεύω ότι σε σύντομο χρόνο το βράδυ θα μπορούμε να δώσουμε και αξιόπιστο αποτέλεσμα, τουλάχιστον σε επίπεδο νομού. Πόσα εκλογικά τμήματα έχει εδώ η Τρίπολη και πόσα στην υπόλοιπη Αρκαδία? Εδώ έχουμε 4 κάλπες όπως βλέπετε και στο σύνολο του νομού έχουμε 15 κάλπες. Αν θέλετε να τα πούμε εντάχει, έχουμε δηλαδή πέρα από τις 4 κάλπες που έχουμε εδώ, υπάρχει εκλογικό τμήμα στην Τεγεία, στην Αλέα, στο Λεβίδι, στη Κορτινία είναι στη Βιτίνα, στη Δημητσάνα και στα Ατρόπια, στη Νότια Κοινουρία είναι στο Τυρό και στο Λεωνίδιο, στη Βόρεια Κοινουρία είναι στο Άστρος και στη Μεγαλόπολη όπου λειτουργούν 2 κάλπες στην αίθουσα του παλιού Δημοτικού Συμβουλίου. Η επόμενη μέρα για τη Νέα Δημοκρατία ποια είναι? Η επόμενη μέρα από τη συμμετοχή και μόνο των φίλων και των μελών της Νέας Δημοκρατίας στη διαδικασία εκλογής του Πρόεδρου είναι σίγουρα αισιόδοξη. Ξημερώνει μια νέα μέρα για τη Νέα Δημοκρατία από το πρωί. Η χώρα χρειάζεται τη Νέα Δημοκρατία ώστε να δημιουργήσει γρήγορα την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, γιατί βλέπουμε όλοι ότι έχουμε μια πολύ επικίνδυνη, ανίκανη κυβέρνηση η οποία δημιουργεί συνεχώς νέα διέξοδα, νέα βάρη στην πλάτη του Έλληνα πολίτη, βάρη τα οποία δεν αντέχει ο κόσμος ακόμα να σηκώσει. Πιστεύω ότι όποιος και να είναι ο νικητής των εκλογών, η Νέα Δημοκρατία από τη διαδικασία αυτή βγαίνει ενισχυμένη. Έχω ξαναπεί, εγγυητής ενότητας είναι ο κόσμος ο οποίος προσήλθε μαζικά 400 πλέον και πλέον χιλιάδες ήδη την πρώτη Κυριακή και αισιοδοξούμε ότι η συμμετοχή θα είναι μεγάλη και πάλι και σήμερα. Και πλέον νομίζω ότι είναι στοίχημα και της χώρας να έχει μια ισχυρή ευρωπαϊκή παράταξη της Νέας Δημοκρατίας που να μπορέσει να δώσει λύσεις στα διέξοδα που καθημερινά δημιουργεί η ανίκανη και επικίνδυνη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ.